Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Σέντερ, είναι η εκπομπή Πριν Νιούς, το καθημερινό ραντεβού με την ενημέρωση στις 8 για όλη τη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα μέσω του δικτύου της Digia και για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας CitaVision. Το σκάνδαλο Νοβάρτης κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα με τους μεν κυβερνητικούς να κάνουν λόγο για σκάνδαλο μεγατόνων στο οποίο είναι μπλεγμένοι υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο. Ενώ απ' την άλλη η αντιπολίτευση κάνει λόγο για κουκουλοφόρους μάρτυρες και για μια υπόθεση που δεν τελικά μπορεί να αποδείξει. Μάλιστα ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παραλύλησε ευθέως την υπόθεση αυτή με την υπόθεση του σκανδάλου Κοσκοτά, θεωρώντας ότι ουδέν τελικά θα αποδειχθεί, διότι δεν μπορεί κάτι να αποδειχθεί, καθώς οι κατηγορίες, σύμφωνα με τον κύριο Βενιζέλο, είναι έολες. Στο μεταξύ, έχουμε να κάνουμε με μαρτυρίες ενός στελέχους, ενός 44χρονου, ο οποίος απειλούσε να αυτοκτονήσει την πρωτοχρονιά του 2018, γιατί ήταν μπλεγμένος σε αυτή την υπόθεση χρηματισμού πολιτικών προσώπων από την Νοβάρτης. Στο πλαίσιο της σημερινής εκπομπής Πριν Νιούς θα μιλήσουμε με δύο πολιτικούς. Στο πρώτο μέρος με τον τομεάρχη για ζητήματα δικαιοσύνης και πρώην υπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο και στο δεύτερο μέρος με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Εμμανουηλίδη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Χαίρετε κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα κύριε Φιτσέρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Το κάνετε κι εσείς όπως την εξεταστική για την υγεία. Έτσι, πρώτα ο κατηγορούμενος και μετά ο κατηγόρος. Αντιστρέφετε τους δικονομικούς κανόνες. Δεν αντιστρέφω κανένα δικονομικό κανόνα. Εγώ ήθελα να σας έχω και τους δύο κατά την παράσταση, αλλά για τεχνικούς λόγους τούτο δεν. Μάλιστα. Δεν κατέστη ωραία, εφικτό. Λοιπόν. Ωραία λοιπόν. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Λοιπόν, η πλευρά των απολογουμένων. Αυτό εννοώ όταν λέω δικονομική διαστρέβλωση. Δεν είναι όμως η μόνη. Και μπας και τόση αυτή είναι ίσονο σημασίας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, κατά τη γνώμη σας είναι σκάνδαλο. Υπάρχουν κάποιοι, γιατί υποθέσεις διαφθοράς δεν συμβαίνουν μόνο σε αυτή τη χώρα. Συμβαίνουν και στη Γερμανία, συμβαίνουν και στην Αμερική, συμβαίνουν και μάλιστα σκάνδαλα ορκής. Ρωτώ μια πρώτη εκτίμηση. Εν προκειμένου, εσείς τι λέτε, σκάνδαλο υπάρχει? Υπάρχουν κάποιοι που ενδεχομένως όντως είναι μπλεγμένοι? Κοιτάξτε, το πρώτο σχόλιο είναι ότι είναι σκάνδαλο αν αποδειχθεί ότι είναι σκάνδαλο. Ναι, εφόσον αποδειχθεί, αυτό λέω. Ο υπουργός της κυβέρνησης, σαν δικαστής που έχει ήδη βγάλει απόφαση. Και μιλάω για τους κυρίους Κοντονή, Παπαγγελόπουλο, που είναι και η άμεσα αρμόδιος δικαιοσύνης, αλλά και άλλοι. Και να προκαταλαμβάνουν από τώρα, ή μάλλον εδώ και αρκετούς μήνες, γιατί αυτή η κουβέντα για την Νοβάρτης άρχισε όταν συζητούσαμε στην Ολομέλεια για την εξεταστική για την υγεία. Από τότε προαναγγέλθηκε το σκάνδαλο Νοβάρτης. Πλην όμως, αν δεν ακολουθηθεί η αποδεικτική διαδικασία, η οποία περνά από διάφορες φάσεις μέσα από τη δικαιοσύνη, η οποία θα λειτουργήσει κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο, όπως πρέπει να λειτουργεί σαν ξεχωριστή εξουσία, κάτι που δεν βλέπουμε στις μέρες μας, με όλες αυτές τις χονδροειδέστατες παρεμβάσεις. Γιατί το λέτε αυτό? Υπάρχουν θεσμοί σε αυτή τη χώρα που λειτουργούν και λειτουργούσαν και επί των δικών σας ημερών. Και φαντάζομαι ότι λειτουργούν και σήμερα. Επί των δικών μας ημερών, κύριε Σπιτσέρη, κανένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν πήγαινε επίσκεψη στον Άριο Πάγο και καλά για προσωπική του υπόθεση, όπως μας είπε στην αρχή ο κ. Ζανακόπουλος πριν τα γυρίσει, προκειμένου να ενημερωθεί τελικά για αυτό πήγε, όπως μας είπε λίγο αργότερα, για την υπόθεση αυτή. Από την εισαγγελέα του Αρίου Πάγου και την εισαγγελέα διαφθοράς που κατά σατανική σύμπτωση συσκέπτονταν εκείνη την ώρα για αυτό το θέμα. Επί ημερών μας δεν προαναγγέλλονταν ως τελειωμένη υπόθεση σκάνδαλα από αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης. Και επί ημερών μας δεν στείνονταν αυτές οι διαδικασίες με ένα αποδεικτικό υλικό που στηρίζεται σε μαρτυρικές καταθέσεις και σε κανένα άλλο στοιχείο εκτός από τις μαρτυρικές καταθέσεις τριών προσώπων που κατέθεσαν υπό το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα που συναντάται σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή τη σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης και γι' αυτό απολαμβάνουν και την προστασία για λόγους ασφάλειας. Δηλαδή, κύριε Παναγιωτόπουλε, εάν οι άνθρωποι αυτοί
καταθέσουν κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί στην πορεία να αποδειχθούν. Μπορεί και να μην αποδειχθούν. Ναι. Είναι κακό το γεγονός ότι είναι προστατευόμενοι μάρτυρες γιατί φοβούνται για τη ζωή τους, για οτιδήποτε άλλο. Πολλά συμβαίνουν. Κακό δεν είναι το γεγονός αυτό. Κακό είναι ότι όλο το αποδεικτικό υλικό βασίζεται μόνο στη μαρτυρία τους. Δηλαδή, για να το κάνω να το κατανοητό, κύριε Σπιτσέρη, να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, είπε κάποιος ότι εσείς είστε απατεώνας. Και το είπε σε έναν άλλον, ο οποίος το είπε σε έναν δημοσιογράφο και ο δημοσιογράφος το έγραψε και ο μάρτυρας το κατέθεσε ανωνύμως σε μια κατάθεση. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η περιπέτειά σας. Θα χρειαστεί να προκύψουν πολύ πιο στέρεες αποδείξεις. Ναι, μπορεί να προκύψουν στην πορεία, λέω. Έτσι. Και αυτό θα το δούμε στην πορεία. Σίγουρα δεν μπορούμε να το δούμε τώρα και σίγουρα δεν έχει καμιά δουλειά να εκφράζει απόψεις επ' αυτού στέλεχος της κυβέρνησης. Εκτός αν το ζητούμενο είναι να γίνει τζερτζελές και να ξεφύγει η κουβέντα από άλλα κρίσιμα ζητήματα, όπως ας πούμε η εθνικά επιβλαβής τροπή που παίρνει χάρη στους χειρισμούς της κυβέρνησης το θέμα του Σκοπιανού. Μια μέρα μετά το στρατιωτικό έσκασε η βόμβα, παρότι προετοιμάζονταν αυτή η υπόθεση, υποτίθεται εδώ και χρόνια, και παρότι οι μάρτυρες, οι μαρτυρικές καταθέσεις, τις οποίες είδα, διότι είμαι από αυτούς που χειρίζονται αυτή τη δικογραφία, έλαβαν χώρα τις τελευταίες 40-45 μέρες. Κύριε Παναγιωτοπουλέ, πριν περάσουμε επί της ουσίας στο τι κατέθεσαν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί ορισμένα πράγματα έχουν διαρρεύσει στη δημοσιότητα, εσείς προφανώς ναι, λόγω της θέσης σας ξέρετε περισσότερα. Και αυτό ξέρετε είναι πολύ παράξενο, έτσι. Διότι υποτίθεται ότι αυτή η διαδικασία διέπεται από την αρχή της μυστικότητας. Καλά, και στο Watergate υπήρχε το Βασίλη Αρήγη το οποίο έδινε. Και στο Watergate υπήρχε το Βασίλη Αρήγη που έδινε τις πληροφορίες και απεδείχθηκε ότι ήταν ο υπαριθμό 2 της CIA. Μην τα εξομοιώνατε, δεν λειτουργεί το FBI παρά το γεγονός ότι στηρίζεται σε καταθέσεις που λήφθηκαν από το FBI των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχουμε FBI ακόμα τουλάχιστον στην Ελλάδα. Κύριε, και να πω και κάτι άλλο, ναι, να μου επιτρέψετε αυτό το σχόλιο. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υπόθεση είναι μεγάλη σημασία και είναι διεθνής υπόθεση. Μια δηλαδή πολυεθνική φαρμακευτική, η οποία προκειμένου να πουλάει τα προϊόντα της σε διάφορες χώρες του κόσμου και στην Ελλάδα μεταξύ αυτών, προέβαινε σε δωροδοκίες διαφόρων, έτσι, στελεχών στον χώρο της υγείας, γιατρών κτλ. Άρα δηλαδή και θέμα υπάρχει καταρχήν. Κατά τα αποδειγόνα, βεβαίως και υπάρχει. Βεβαίως. Δεν είναι ελληνικό το θέμα. Σωστό. Το θέμα είναι διεθνές. Βεβαίως. Το θέμα ανακοινήθηκε από τότε που άρχισαν να επιλαμβάνονται οι αμερικανικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι αυτή η γερμανικών συμφερόντων εταιρεία έπαιρνε μερίδιο αγοράς άλλων αμερικανικών φαρμακευτικών στην αμερικανική αγορά. Ναι, εδώ είναι και σύγκρουση συμφερόντων πολυεθνικών και όλα αυτά. Κύριε Παναγιώτοπουλε, πείτε μου κάτι τώρα. Όμως έχουμε πολύ δρόμο και δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Σωστό. Σαν να έχουμε κρίνει ήδη. Από πού και ως πού δεν ξέρω. Συμφωνώ. Κύριε Παναγιώτοπουλε, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σε τη χώρα υπάρχει και έντονη και κατά τη γνώμη μου δικαιολογημένη δυσαρέσκεια της ελληνικής κοινωνίας για ένα νόμο περί ευθύνης υπουργών, ο οποίος απαλλάσσει ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως είναι μπλεγμένοι, είχαν μπλεχθεί. Και σε καλώς ένα... υπάρχει δυσαρέσκεια. Γιατί ο νόμος αυτός δημιουργεί την αίσθηση της ατιμωρησίας σε στελέχη του πολιτικού συστήματος. Σε περίπτωση που αποδειχθεί. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο υπουργός προηγούμενων κυβερνήσεων με το όνομα Σπιτσέρης, Παπαδόπουλος, ναι, οτιδήποτε άλλο, αποδειχθεί ότι όντως ήταν μπλεγμένος, η θέση της Νέας Δημοκρατίας ποια θα είναι? Να σας πω κάτι. Δεν μπορώ να προκαταβάλω από τώρα τη θέση της Νέας Δημοκρατίας παρά το γεγονός ότι σας λέω από τώρα ότι αν έρθει στην Βουλή κυβερνητική πρόταση για σύσταση κάποιας επιτροπής, προανακριτικής μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία το στηρίξει, όπως στήριξε πάντα αντίστοιχες προτάσεις, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση. Άλλοι είναι αυτοί που λέγαν όχι και ακόμα λένε όχι σε αντίστοιχες προτάσεις για σύσταση εξεταστικής ή προανακριτικής. Παρεμπιπτόντως, για να δούμε τι θα γίνει και με την δικογραφία του Καμένου για τα βλήματα της Σαουδικής Αραβίας που ήρθε πάλι κατά περίεργη σύμπτωση σήμερα στη Βουλή. Άλλο αυτό όμως. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα,
θα εκτιμηθεί ένα αποδεικτικό υλικό. Αν ενεργοποιηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών που προβλέπει σύντομους χρόνους παραγραφής, πιθανότατα να μην διαρκέσει πολύ η σύσταση αυτής της Επιτροπής, αφού θα διαπιστωθεί αυτό και θα σταλεί ο φάκελος πίσω στη δικαιοσύνη. Θα πρέπει να εκτιμηθούν όμως και τα αδικήματα που αποδίδονται στους φερόμενους, εν πάση περιπτώσει, αυτούς που τα τελέσανε, προκειμένου να εκτιμηθεί αν υπάρχει όντως παραγραφή ή δεν υπάρχει. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Μάλιστα. Το μεγάλο λάθος είναι από τώρα να προκαταβάλουμε αποτελέσματα, ιδίως με αυτής της κακής ποιότητας το αποδεικτικό υλικό που έρχεται ενώπιον μας. Και κύριε κάτι άλλο, να σας πω και κάτι άλλο, γιατί άκουσα πριν είπατε. Ο μάρτυρας αυτός που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει ή το σκεφτόταν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Υπάρχει το εξής, όπως καταλαβαίνετε, να σας βοηθήσω λίγο. Έχω μπροστά μου ένα δημοσίευμα. Ναι. Αυτός λέει, με δημοσίευμα, είναι ένας... Δεν είναι, εντάξει. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν είναι αυτός ανάμεσα στους τρεις βασικούς προστατευόμενους μάρτυρες. Μάλιστα. Πάντως αυτός στην κατάθεσή του λέει ότι, για παράδειγμα, διατηρούσε η Νοβάρτης ένα δεύτερο λογαριασμό, στον οποίο είχε το δικαίωμα υπογραφής και διαχείρισης των χρημάτων μέχρι του ποσού του 1 εκατομμυρίου ανά περίπτωση. Κάποιος Φρουζής, αντιπρόεδρος της εταιρείας, από το λογαριασμό αυτό γινόταν ο χρηματισμός των πολιτικών προσώπων και των λοιπόν αξιωματούχων στην Ελλάδα. Από την εμπειρία σας και ως πολιτικός και ως νομικός, εφόσον υπάρχει αυτή η δεδομένη καταγγελία, μπορεί να διερευνηθεί η κίνηση του συγκεκριμένου λογαριασμού, προκειμένου να ξέρουμε τι συνέβη δηλαδή? Κοιτάξτε, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να αποδειχθεί τι ποσά διακινήθηκαν και πού πήγαν. Και αν αποδειχθεί ότι πήγαν σε πολιτικά πρόσωπα, πολύ καλά, ας πάρει το δρόμο της στη δικαιοσύνη η υπόθεση αυτή. Αλλά θα πρέπει να αποδειχθεί αυτό. Όχι να πιθανολογηθεί ή να εκτιμηθεί, ας πούμε, ότι μπορούσε να είχε συμβεί. Γι' αυτό σας λέω ότι το μέχρι στιγμής αποδεικτικό υλικό για μένα δεν είναι αρκετό, είναι αδύναμο και μας κάνει να πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια πολύ οργανωμένη μεθόδευση. Σε αυτό είναι καλή η φίλη μας στην κυβέρνηση, προκειμένου να επιδιωθούν πολιτικές σκοπιμότητες σε αυτήν ακριβώς τη δυσάρεστη και την κυβέρνηση συγκυρία. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει την πολιτική ατζέντα από την υπόθεση του Μακεδονικού που δεν τη συμφέρει λόγω των συλλαλητήριων. Σωστά. Κοιτάξτε, για να μιλάμε αυτή τη στιγμή για αυτά εδώ, κύριε Σπιτσέρη, αντί να μιλάμε για τους χειρισμούς στο Μακεδονικό και τη δυσάρεστη τροπή που παίρνει το πράγμα με τους χειρισμούς της κυβέρνησης που ετοιμάζεται να φέρει λύση και ονομασία, να το πω έτσι σαλαμοποιημένη, πρώτα τελειώνουμε με το όνομα και μετά θα δούμε όλα τα άλλα που είναι και τα κρίσιμα περί επεκτατισμού, αλληλειτουργισμού κτλ. Ήδη έχει συμβεί αυτό που περιγράφεται. Έτσι. Και πιθανολογώ ότι από εδώ και πέρα, μέχρι τον όποιο χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, σε αυτή την ατμόσφαιρα, την ωραία ατμόσφαιρα που είπε κάποιος και σε μια ελληνική ταινία, θα πορευτούμε μέχρι τη μάχη των εκλογών. Και αυτό αποτελεί πολιτική επιλογή, με όποιες συνέπειες και αν συνεπάγεται αυτό, της κυβέρνησης και κανένας άλλου. Μα εδώ μας λένε, κύριε Σπιτσέρη, ότι με εντολή πρωθυπουργού ήρθε ο φάκελος στη Βουλή. Λες και δεν ξέρει πλέον και ο πιο αδαής ότι αυτές οι διαδικασίες κινούνται, ενεργοποιούνται αυτομάτως σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. Όταν σε μια ειδικογραφία βρεθεί όνομα υπουργού, ο εισαγγελέας κλείνει επιτόπου ατάκα και επιτόπου το φάκελο και το στέλνει στη Βουλή, όπως και έγινε και ήρθε χθες η ειδικογραφία και προσπαθούμε εμείς να λάβουμε γνώση του περιεχομένου της. Κύριε Παναγιωτόπουλε, υπάρχει ανάμεσα στα άλλα που βγαίνουν στη δημοσιότητα μια συγκεκριμένη καταγγελία που εμπλέκει, που κάνει λόγο για δωροδοκία από την Νοβάρτης του κυρίου Παπαδημητρίου, τότε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, Αριστίδη Καλογερόπουλου, και του τότε Υπουργού Υγείας Δημήτρη Αβραμόπουλου, στην υπόθεση της προμήθειας πολλαπλάσιων από όσα χρειαζόταν εμβολίων για το ζήτημα της πανδημίας ή τα 1-1. Ναι, πολύ ωραία. Εδώ... Ξέρετε λοιπόν περισσότερα από μένα. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω, αυτό διαβάζω. Διαβάζετε Βαξεβάνη, φαίνεται. Ίσως θα πρέπει να πάω... Όχι, δεν διαβάζω Βαξεβάνη. Να μην στριμώχνομαι σε εκείνο το γραφείο με 25... Δεν διαβάζω Βαξεβάνη. Να σας πω συγκεκριμένα το NGR του πρώην ομίλου Λαμπράκη έχω μπροστά μου, έτσι. Ιδού λοιπόν, έχει εξευτελιστεί η διαδικασία και στη ΣΕΡΙ, το καταλαβαίνετε. Υποτίθεται δηλαδή, αυτά τα στοιχεία εσείς
Δεν τα έχετε στη διάθεσή σας. Για να μην ρηχτούν βορρά στα θηρία πρόσωπα και συνειδήσεις. Και αυτό ήδη έχει γίνει κουρέλι. Αυτό είναι η θεσμική εκτροπή. Και ξέρετε κάτι, είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία αυτό. Βέβαια μετά από την άλλη τα έχει πει και, τα είπε και ο Μίκης προχθές. Για τον αριστερόστροφο φασισμό και τι χειρότερη μορφή από κάθε είδους άλλο φασισμό είναι. Ασπάζεστε αυτή εμείς την έκφραση, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πλήρως. Και την βλέπουμε στην ουσιαστική υλοποίηση της αυτές τις μέρες. Από μια κυβέρνηση η οποία στην ουσία έχει βγάλει απόφαση από τώρα. Και με αυτή τη σημαία ετοιμάζεται να περιορίσει τις ζημιές της από τις θλιβερές της επιδόσεις σε όλα τα άλλα ζητήματα και κυρίως από το εθνικό ζήτημα. Αλήθεια, μια που αναφέρεστε στο ζήτημα του Μακεδονικού και της ονομασίας, η άποψη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι υπέρ μιας σύνθετης ονομασίας, ή κάνω λάθος? Κοιτάξτε, η άποψη της Νέας Δημοκρατίας, για να το πούμε και αυτό, και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία, ήταν όπως την έχει διατυπώσει πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την έχω διατυπώσει και εγώ, αν με παρακολουθήσατε εδώ και ένα μήνα. Μια σύνθετη ονομασία έργα όμνες. Πριν το συλλαλητήριο. Όχι. Είπα καμία διαπραγμάτευση με αυτό που διεκδικεί το σπίτι μου. Το Βουκουρέστι είναι το ελάχιστο όριο. Και το Βουκουρέστι, θυμίζω, ήταν το βέτο της Ελλάδας στην είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Δεν ήταν η συζήτηση για το όνομα. Επειδή οι Σκοπιανοί ήταν εντελώς αδιάλακτοι και δεν πλήρωταν τους όρους της καλής γειτονίας, φάγανε πόρτα του Καραμαλή τότε και δεν μπήκανε στο ΝΑΤΟ. Επειδή η Ελλάδα απείλησε, δεν το προέβαλε τελικά, αλλά προφανώς κατέστησε σαφείς προθέσεις της, ότι δεν θα μπουν αυτοί στο ΝΑΤΟ αφού είναι τόσο αδιάλακτοι. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε μια βάση. Αλλά αλλάξαν και πολλά από τότε. Και είχαμε πει για τρεις προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να εκπληρωθούν ταυτοχρόνως. Όχι να εκπληρωθεί η μία και οι άλλες να μείνουν ανεκπλήρωτες. Μήπως τώρα όμως μας λένε ότι θα τους βάλουν θα δεχθούν τη σύνθετη ονομασία και όλα τα άλλα περί αλυτρωτισμού και επεκτατισμού που αφορούν τα εδάφη μας, κύριε Σπιτσέρη, θα πάνε στις καλένδες. Μήπως όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι δυνατό να το δεχτούμε αυτό? Κύριε Παναγιωτόπουλε, μήπως τώρα με την ευκαιρία της ύπαρξης ενός ανθρώπου, του κυρίου Ζάεφ, από την αντίπερα πλευρά, που είναι διαλλακτικός, που θέλει να λύσει το θέμα, γιατί αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι προς συμφέρον της χώρας του. Δεν το κάνει επειδή είναι καλός άνθρωπος και ξαφνικά μας αγάπησε. Το κάνει γιατί έτσι πιστεύει ότι εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα της χώρας του και τούτου δεν είναι κακό. Μήπως χάνουμε, μήπως αν δεν αδράξουμε την ευκαιρία, μπορεί να χάσουμε αυτή τη σημαντική ευκαιρία για να τελειώσουμε την υπόθεση? Ευκαιρία να αδράξουμε. Αν ο κύριος Ζάεφ δείχνει διαλλακτικό πρόσωπο, ο υπουργός εξωτερικών του μιλάει για τη διατήρηση μακεδονικής ταυτότητας. Μιλάει για τη διατήρηση μακεδονικής γλώσσας. Και λέει ότι από αυτά όλα δεν έχουν πρόθεση να αλλάξουν τίποτα. Αυτοί που έχουν την ανάγκη, γιατί εμείς δεν την έχουμε την ανάγκη, να μπουν στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασωθούν. Και ίσως να μην διαλυθούν. Με τις πλάτες, αν θέλετε, των ξένων δυνάμεων που για δικούς τους λόγους θέλουν αυτό το πράγμα για αυτό το κρατήριο. Από εκεί και πέρα όμως η ανάγκη και επομένως το επίγον βρίσκεται στην άλλη πλευρά, όχι στη δική μας. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Nice. Και αν οι γεωπολιτικές συνθήκες ήταν συγκεκριμένες το 2008, το 2018 με συγχωρείτε, αλλά είναι αλλαγμένες. Και η Ελλάδα προσέρχεται σε μια διαπραγμάτευση, αποδυναμωμένη διαπραγματευτικά, καταρχήν λόγω του οικονομικού της προβλήματος και της ανάγκης από την καλοσύνη των ξένων, για να το πω όπως τα είπε ο θεατρικός συγγραφέας. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα λοιπόν. Αν οι Σκοπιανοί μας έχουν, πρέπει να πείσουν ότι είναι πλέον καλοί γείτονες, έτσι ώστε να εκπληρώσουν αυτό το κριτήριο, θα πρέπει να τα αποδείξουν με πράξεις. Και δεν υπάρχει πιο, να το πω έτσι, στέρεη πράξη από το να αλλάξουν όλα αυτά που προβλέπουν το σύνταγμά τους και κάνουν λόγο για τις επιδιώξεις τους έναντι ελληνικών εδαφών. Είχα πει, κύριε Σπιτσέρη, δεν έχω καμία διάθεση να συμβιβαστώ με κάποιον που διεκδικεί το σπίτι μου και να σας πω και κάτι άλλο. Αν μου αποδείξει ότι δεν το διεκδικεί πλέον, να κάτσω να μιλήσω μαζί του, βρε αδερφέ. Μάλιστα. Και ίσως να συμφωνήσω, δεν είναι σίγουρο, αλλά να κάτσω να μιλήσω. Όταν όμως δεν μου το αποδεικνύει, τι να πάω να κάνω? Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα είμαστε φυσικά σε επαφή, διότι πρόκειται για μια υπόθεση σε εξέλιξη και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εσείς παίζετε έναν κύριο ρόλο σε αυτήν την υπόθεση εκ μέρους του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σωστά? Περίμενα ότι θα απαλλαγώ από τη δικηγορία, αλλά από ό,τι φαίνεται, να το πω έτσι, παρασύρομαι όλο και πιο βαθιά σε αυτήν.
μέσα από αυτόν τον ρόλο, αν θέλετε, να κυκλίζομαι μαζί με άλλους. Μια φορά δικηγόρος, πάντα δικηγόρος, και μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τι τα λέμε. Έτσι πάει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στο ίδιο θέμα από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Εμμανουηλίδη.